Σε αυτή τη δραστηριότητα θα συνδυάσουμε όσα μάθαμε στις δύο προηγούμενες για να φτιάξουμε ένα κύκλωμα με δύο λαμπάκια LED. Το ένα λαμπάκι θα αναβοσβήνει και το άλλο θα ελέγχεται από ένα κουμπί. Μπορείτε να σκεφτείτε πού θα χρησιμοποιούσαμε κάτι τέτοιο στην κανονική μας ζωή? Μα φυσικά, σε ένα φανάρι πεζών. Για πάμε να μάθουμε τώρα πώς θα συνθέσουμε ένα νέο κώδικα από κομμάτια κώδικα που ήδη γνωρίζουμε. Πάμε να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε για την κατασκευή του κυκλώματος. Την πλακέτα Arduino Uno. Δύο λαμπάκια LED. Δύο αντιστάσεις 220 Ω. Έναν διακόπτη. Μία αντίσταση 10 kΩ. Την πλακέτα δοκιμών ή αλλιώς breadboard. Και τέλος τα καλώδια σύνδεσης ή αλλιώς jumper wires. Πάμε τώρα στην κατασκευή του κυκλώματος. Το συγκεκριμένο κύκλωμα είναι συνδυασμός των δύο προηγούμενων δραστηριοτήτων. Παίρνω ένα καλώδιο mail to mail και το συνδέω στην αρνητική γραμμή του breadboard. Έπειτα αυτό το καλώδιο το βάζω στη γείωση του Arduino, που είναι με την ένδειξη GND. Τώρα θα συνδέσω το πρώτο μου λεντάκι. Θα βάλω το αρνητικό ποδαράκι επίσης στην αρνητική γραμμή του breadboard και το θετικό, δηλαδή το μακρύτερο ποδαράκι, στο κεντρικό μέρος του Arduino. Τώρα θα πάρω την αντίσταση των 220 Ω και θα τη βάλω στην ίδια γραμμή που είναι το θετικό ποδαράκι του LED. Βάζω το άλλο ποδαράκι στην ίδια γραμμή. Τώρα από την ίδια γραμμή που είναι το θετικό ποδαράκι και η αντίστασή μου, θα βάλω ένα καλώδιο το οποίο θα καταλήγει στο ψηφιακό ακροδέκτη 5. Τώρα, με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, θα βάλω και το δεύτερο λεντάκι. Το αρνητικό ποδαράκι στην αρνητική γραμμή, το θετικό ποδαράκι στο κεντρικό σημείο του breadboard, έπειτα θα πάρω την άλλη αντίσταση των 220 Ω, θα τη βάλω στην ίδια γραμμή με το θετικό ποδαράκι και το άλλο ποδαράκι πάλι στην ίδια γραμμή. Τώρα θα πάρω ένα καλώδιο, θα το συνδέσω εξίσου στην ίδια γραμμή και το καλώδιο θα καταλήγει στο ψηφιακό ακροδέκτη 6. Τέλεια! Τώρα τελείωσα και με το κύκλωμα του δεύτερου LED. Πάμε να βάλουμε τον διακόπτη μας. Αρχικά θα πάρω την αντίσταση των 10 kΩ, το ένα ποδαράκι θα το βάλω στην αρνητική γραμμή και το άλλο ποδαράκι τυχαία στο κεντρικό μέρος του breadboard. Τώρα θα πάρω τον διακόπτη μου και θα βάλω τη μία σειρά με τα ποδαράκια στην ίδια γραμμή με την αντίσταση των 10 kΩ και θα πάρω άλλο ένα καλώδιο, το οποίο θα το βάλω στην ίδια σειρά με τα άλλα ποδαράκια του διακόπτη. Και αυτό θα καταλήγει στο πιν με την τροφοδοσία του Arduino, δηλαδή εκεί που λέει 5 volt. Τώρα θα βάλω και το τελευταίο μου καλώδιο, στην ίδια γραμμή που είναι ο διακόπτης και η αντίσταση, ανάμεσά τους, και το άλλο άκρο του καλωδίου θα το βάλω στο πιν 2. Τέλεια! Τώρα το κύκλωμά μου είναι έτοιμο! Πάμε τώρα να δούμε στο προγραμματισμό πώς θα δώσω εντολές στο Arduino μου για να δουλέψει το κύκλωμα. Ξεκινάμε τις εντολές pin mode, όπου ορίζω τα pin ως εισόδους και εξόδους στο πρόγραμμά μου. Συγκεκριμένα έχω ορίσει το pin 5 και το pin 6 ως εξόδους για τα λεντάκια μου και το pin 2 για το διακόπτη. Τώρα μπαίνουμε στη δομή if, όπου η συνθήκη μας είναι η digital read και παίρνει τις τιμές high και low. Η τιμή high σημαίνει ότι ανάβει το LED και η τιμή low ότι σβήνει το LED. Ανάμεσά τους έχω βάλει και την εντολή delay για να αναβοσβήνει το λαμπάκι. Το πρόγραμμά μου είναι ολοκληρωμένο. Πάω τώρα να κάνω verify για να δω αν έχει κάποιο σφάλμα ο κώδικάς μου. Ο κώδικάς μου είναι σωστός. Τώρα θα περάσω το πρόγραμμά μου στο Arduino για να δω αν δουλεύει το κύκλωμα. Βλέπω πως το πρώτο λαμπάκι αναβοσβήνει. Μέχρι στιγμής ο κώδικας λειτουργεί σωστά. Τώρα πάω να πατήσω το κουμπί για να δουλέψει και το άλλο λαμπάκι. Αν δεν ανάψει με την πρώτη, περιμένω λίγο. Τέλεια! Το κύκλωμά μου λειτουργεί! Μην διστάσετε να πειραματιστείτε κι εσείς με τον κώδικα στο σπίτι. Μία ιδέα είναι να προσαρμόσουμε τους χρόνους αναμονής της εντολής delay για να φτιάξουμε ένα κύκλωμα που προσομοιάζει τη λειτουργία φαναριών για πεζούς. Πού θα βάζετε την εντολή delay ώστε να ανάβει το άσπρο λαμπάκι πατώντας το διακόπτη? Επισκεφτείτε τον οδηγό της δραστηριότητας για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικές οδηγίες και πηγές.